ξεκίνησαν οι προκριματικοί αγώνες στίβου των δημοτικών σχολείων της ΚΟ, προκειμένου να αναδειχθούν οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα εκπροσωπήσουν τα δημοτικά τους στους τελικούς αγώνες που θα διεξαχθούν την 5η 17 Μαΐου στο νέο δημοτικό στάδιο Ανταγόρας. Οι εκπαιδευτικοί των δημοτικών σχολείων αναφέρονται στην πολύ σημαντική επιρροή που έχουν οι αθλητικοί αγώνες στην διαμόρφωση της πνευματικής, ψυχικής και σωματικής υγείας των νεαρών μαθητών και μαθητριών. Οι μικροί μαθητές και μαθήτριες μιλάνε για τις επιδόσεις τους και τις μελλοντικές αθλητικές επιδιώξεις τους. Αργυρό, πήγες πάρα πολύ καλά στο ύψος. Θα ήθελα να μου πεις, σ' αρέσει το άθλημα του ύψους? Ναι. Θα ήθελες κάποια στιγμή μεγαλώνοντας να ασχοληθείς πιο συστηματικά? Ξέρω. Πώς σου φάνηκε το σημερινό αγώνισμα? Ήταν δύσκολο, είχε καλές αντιπάλους. Ναι. Τι θα ήθελες για το μέλλον, να ασχοληθείς με το ύψος με κάποιο άλλο αγώνισμα? Δεν ξέρω. Εύα, πώς σου φάνηκε το άθλημα του ύψους? Καλό, είναι η πρώτη φορά που κάνω. Σ' αρέσει? Ναι. Θεωρείς ότι είναι ένα αγώνισμα που σε εκπροσωπεί, σε αντιπροσωπεύει? Όχι και πολύ. Κατά τη γνώμη σου, ποιο αγώνισμα θα σου άρεσε? Δεν ξέρω. Τρέχεις, κάνεις σπριτ, κάνεις εκτός από ύψος και μήκος ή σήμερα μόνο στο ύψος? Σήμερα μόνο στο ύψος. Και πήγες πολύ καλά, έτσι? Προκρίθηκες για τους τελικούς? Ναι. Την επόμενη Πέμπτη θα γίνουν εδώ οι τελικοί όλων των δημοτικών. Νομίζεις ότι μπορείς να πάρεις ένα μετάλλιο για το σχολείο σου, για το δημοτικό? Μάλλον ναι. Σε ποιο σχολείο είσαι? Σε ποιο αγώνισμα έλαβες μέρος σήμερα? Στο Άλμα εις Μήκος και στο Χιλιάρι. Μπράβο σου. Πήγες καλά? Ναι. Στο Άλμα εις Μήκος βγήκα δεύτερος. Συγχαρητήρια. Και επίσης και στο Χιλιάρι βγήκα δεύτερος. Πού θα θέλεις να αφιερώσεις τις νίκες σου σήμερα? Στην οικογένειά μου. Σε ευχαριστώ, Λάμπρο. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Κλοντιάν, πήγαμε πάρα πολύ καλά σήμερα. Κερδίσαμε το Χιλιάρι, μου είπες, και το Άλμα. Συγχαρητήρια. Θα ήθελα να πεις πώς αισθάνεσαι καταρχάς, σε ποιο σχολείο είσαι? Στο τέταρτο και αισθάνομαι πολύ καλά γιατί βγήκα από το σχολείο. Σε ποιους θα ήθελες να αφιερώσεις αυτές τις νίκες? Την άλλη Πέμπτη θα είναι εδώ η τελική. Νομίζω ότι θα πάρεις ένα μετάλλιο για το σχολείο σου και για σένα φυσικά. Ναι, γιατί βγήκα πρώτη στις Πέμπτες και μόνο εγώ και ο Λαμπρός. Πάρα πολύ ωραία. Σου εύχομαι και σε εσένα καλή συνέχεια. Πώς σε λένε? Ηλία. Ηλία, σε ποιο αγώνισμα έλαβες μέρος? Με ποιο δημοτικό αγωνίζεσαι? Βλέπω έχει πολύ καλούς άθλητες στο τέταρτο δημοτικό σχολείο. Θα ήθελα να μου πεις, κάποια στιγμή θα σε δούμε σε μεγαλύτερους αγώνες, θα ασχοληθείς με το στίβο? Εσύ νομίζω ότι ο αθλητισμός βοηθάει τα παιδιά να είναι υγιεί και να σκέφτονται πιο σωστά? Σε ποιους θα θέλεις να αφιερώσεις τη σημερινή σου εμφάνιση? Στην οικογένειά. Τέλειος Χρήστος Γρίλης, είναι εξαιρετικός αθλητής, έτρεξε στο Χιλιάρι και πού αλλού? Και στο Άλμα εις Μήκος. Και πώς πήγες? Καλά. Είσαι χαρούμενος που ήρθες σήμερα στο στάδιο σου για να κάνεις αγώνες με τους φίλους σου και τους μαθητές σου? Νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι καλό για τον άνθρωπο. Ναι. Πού τον ωφελεί? Σε ποιους θα ήθελες να αφιερώσεις τις σημερινές σου επιτυχίες? Στην οικογένειά μου. Αγγελική και Χρύσα. Αγγελική, σε ποιο αγώνισμα έλαβες μέρος σήμερα? Έλαβα και στο ύψος. Πήγες καλά? Ναι. Σου αρέσει ο κλασικός αθλητισμός? Ναι. Θα ήθελα να μου πεις, μια μέρα θα σε δούμε να αγωνίζεις σε μεγάλους αγώνες? Ναι. Σε ποιους θα ήθελες να αφιερώσεις τη σημερινή σου εμφάνιση? Σε ποιους ανθρώπους που αγαπάς? Αυτό. Στην μάμα και στη μάμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια και μια μέρα να σε δούμε και πρωταθλήτρια Ελλάδος. Χρύσα μου, σε ποιο αγώνισμα πήρες μέρος? Πήγες καλά? Ναι. Ο μπαμπάς είναι γυμναστής, σε βοηθάει καμιά φορά, σου δίνει οδηγίες? Ο Δημήτρης. Ναι. Χαίρεται που αγωνίζεσαι? Ναι, ξέρω. Θα θέλεις να αφιερώσεις σε κάποιους αυτές τις επιτυχίες? Ναι, στην οικογένειά μου. Παπούλη, το 7ο Δημοτικό σήμερα, προγραμματικοί αγώνες, είστε εδώ,
Προείσαστε σε αυτήν την πολύ σημαντική αθλητική εκδήλωση προκειμένου να αναδειθούν οι νικητές του σχολείου σας για να συμμετάσχουν την επόμενη Πέμπτη στους τελικούς των δημοτικών σχολείων. Θα ήθελα να πείτε πώς εξελίσσεται μέχρι τώρα η όλη προσπάθειά σας. Ναι, είναι καθιερωμένο κάθε χρόνο να κάνουμε το εσωτερικό πρωτάθλημα στο σχολείο μας. Μέχρι τώρα κάνουμε τετάρτες και τις έκτες, αλλά το σχολείο πλέον είναι μεγαλύτερο, έχει περισσότερα παιδιά και κάνουμε πλέον πέμπτες και έκτες. Στην πλαίσια των αγώνων στην εκδήλωση 18 του μήνα για όλα τα δημοτικά σχολεία, θα αναδείξουμε τους νικητές σε κάθε αγώνισμα, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν. Οι επιδόσεις είναι καλύτερες στα αγόρια ή στα κορίτσια? Και στα δύο τα ίδια είναι, υπάρχουν καλές, υπάρχουν κάποιες που δεν είναι τόσο καλές, αλλά το θέμα σε αυτό δεν είναι η επίδοση κάνουμε, είναι καθαρά και χαρά του να λαμβάνουν μέρος στον άθλημα. Ένα κάλεσμα στους γονείς για τους αγώνες της επόμενης εβδομάδας. Ναι, οι αγώνες μας είναι την 18 του μήνα. Το σχολείο είναι ένας θεσμός πλέον εδώ στο νησί μας. Όπως και στην Ελλάδα και πρέπει να το δούμε γιατί θα υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και θέαμα καλό. Μαράγκα, καθηγητής φυσικής αγωγής στο 4ο Δημοτικό. Κύριε Μαράγκα, εξελίσσεται πολύ ομαλά και ωραία, θα έλεγα, η σημερινή αθλητική δοκιμασία των μαθητών του Δημοτικού σας. Είναι προκριματικοί αγώνες. Είναι προκριματικοί αγώνες για τους αγώνες τύπου των Δημοτικών Σχολείων που θα γίνουν την άλλη εβδομάδα. Με την ευκαιρία θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς προσωπικά που μας δώσατε την ευκαιρία να έρθουμε στις πολύ ωραίες εγκαταστάσεις σας. Μας δώσατε την άδεια και την υλικοτεχνική υποδομή για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ημερίδια, ώστε και τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα γονείς του τύπου που στην αυλή του σχολείου δεν έχουν δυνατότητα να τους προσφέρουμε αυτή την πολυτέλεια. Αλλά και να έχουμε και αξιόπιστες μετρήσεις ώστε να βγάλουμε τους καλύτερους εντός εισαγωγικών που θα συμμετέχουν στους αγώνες. Ως έμπειρος καθηγητής εισαγωγής, βλέπετε αρκετά ταλέντα σήμερα και στα αγόρια και στα κορίτσια, σε όλα τα αγωνίσματα? Ταλέντα υπάρχουν, αλλά είναι χρέος μας να τα βρούμε, να τα αναδείξουμε και να τα συντηρήσουμε. Γιατί μόνο να υπάρχουν τα ταλέντα και να παραμείνουν ταλέντα είναι διαθυγόν κέρδος για τον αθλητισμό και για την κοινωνία μας. Ένα μήνυμα στην αθλητιώσα νεολαία από εσάς που είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει και τον αθλητισμό και τα παιδιά ως εκπαιδευτικός. Όχι προς την νεολαία, θα προτιμήσω να δώσω ένα μήνυμα προς τους γονείς τους. Σπρώξτε τα παιδιά σας στον αθλητισμό. Δώστε τους την ευκαιρία. Τα παιδιά θέλουν. Εσείς πρέπει να τα πάρετε από το χέρι και να τα πάτε στα γήπεδα. Σε όποιο γήπεδο και να είναι αυτό, σε όποιο άθλημα και να είναι αυτό. Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά σας. Σαρατσιώτης, εκπαιδευτικός. Κύριε Σαρατσιώτη, θα ήθελα να μας πείτε για αυτή την πολύ όμορφη αθλητική εκδήλωση που βλέπουμε σήμερα στο νέο Δημοτικό Στάδιο Ανταγόρας. Ως εκπαιδευτικός, εγκρίνετε τέτοιες δράσεις να γίνονται πιο συχνά? Καλημέρα σας. Πολύ ωραίες δράσεις οι σημερινές. Είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα αθλητικά αγωνίσματα, να αναδειχθούν τα δικά τους ταλέντα, να προωθηθούν τέτοιες πτυχές αθλητικές και γιατί όχι πιο συχνές τέτοιες εκδηλώσεις να γίνονται και από τους συλλόγους του νησιού και από τα σχολεία αντιστοίχως. Ωφελούνται τα παιδιά, οι νεαροί μαθητές, όταν συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις, εκτός από τις σχολικές εκδηλώσεις με τα μαθήματα? Σίγουρα, σίγουρα. Και το σχολείο, αλλά και ο αθλητισμός μπορούν να προάγουν πτυχές του χαρακτήρα των παιδιών, όπως είναι η επαφή με τα ομαδικά αθλήματα, η επαφή με το συναγωνισμό, την ευγενή άμυλα και να κάνουν τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά στον αθλητισμό. Ένα μήνυμα στους γονείς. Να τα χαίρεστε, είναι πάρα πολύ καλά και όλα τους. Σπρώξτε, οδηγήστε τα παιδιά σας να έρθουν σε επαφή με τον αθλητισμό. Ο κύριος Αντώνης Σβήνος, εκπαιδευτικός στο 7ο Δημοτικό Σχολείο της ΚΟ. Κύριε Σβήνο, μια πραγματικά θα έλεγα πανδεσία, αθλητική πανδεσία σήμερα, παρόλο που είναι προγραμματική. Καμαρώνουμε δεκάδες παιδιά και από το δικό σας δημοτικό αλλά και από άλλα δημοτικά που έχουν έρθει προκειμένου να προκριθούν τα παιδιά σας στους τελικούς που θα γίνουν την άλλη εβδομάδα. Θα ήθελα να μου πείτε ως έμπειρος εκπαιδευτικός, αυτές οι δράσεις είναι σημαντικές για την προαγωγή του σχολικού αθλητισμού? Ρητορική ερώτησή σας, καταλαβαίνω. Απόλυτα ευεργετικές για τα παιδιά. Καλλιεργείται η ευγενής άμυλα, ο συναγωνισμός, αυτό που προσπαθούμε, η προσπάθεια. Και προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά στον αθλητισμό γιατί είναι κάτι το οποίο τα βοηθάει πραγματικά και στο διάβασμά τους. Δηλαδή, μαθαίνουν να προσπαθούν συνεχώς και να προοδεύουν και εκεί, καθώς κατακτούν, είναι θέμα συνείδησης πια. Μέσα από την προπόνηση, έτσι και το διάβασμα, είναι ένα συνεχές διάβασμα για να κατακτήσουν το στόχο. Πραγματικά γίνεται εξαιρετική δουλειά
τα τελευταία χρόνια σε όλα τα δημοτικά του νησιού και βλέπουμε ένα διαφορετικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών των δασκάλων προς τα παιδιά που συνδυάζεται πάρα πολλές δράσεις εκτός από τα μαθήματα και αθλητικές δράσεις. Είναι πολύ σημαντικό να συνδυάζονται αυτές οι δύο δράσεις. Ούτως ή άλλως μέσα στο πλαίσιο του σχολείου υπάρχει διαθεματικότητα όπου πλέον μπλέκονται όλα, δηλαδή μέσα από τη γλώσσα μπορούμε να δούμε και να μελετήσουμε τα αθλήματα και τους κανόνες τους. Αυτά τα προωθούν και τα DevSaps, τα προγράμματα δηλαδή τα σχολικά. Οπότε τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον αθλητισμό, όχι μόνο από τη γυμναστική, που εγώ το είπατε πολύ σωστά ότι γίνεται πολύ σωστή και καλή δουλειά, αλλά μέσα από όλα τα μαθήματα, είτε από τη φυσική, είτε από τα μαθηματικά με τις μετρήσεις. Μπορώ να σας φέρω 1000 παραδείγματα. Είναι αυτό που λέμε διαθεματικότητα. Ποιο μήνυμα εκπέμπει η σχολική κοινότητα της ΚΟ στην κοινωνία της ΚΟ? Προσπαθούμε να εμπνεύσουμε στα παιδιά αυτό που λέμε την ευγενία άμυλα, για να κάνουμε την κοινωνία μας καλύτερη, αλλά και να προσπαθήσουν να μην τα βάζουν κάτω στις δύσκολες αυτές εποχές, να δούμε κάτι καλύτερο στο μέλλον από αυτά. Ναι. Νικολέτα. Νικολέτα, σε ποιο αγώνισμα πήρες μέρος σήμερα? Θεωρείς ότι το άθλημα του μήκους είναι αυτό που σου ταιριάζει περισσότερο από τα άλλα αγωνίσματα? Νομίζεις ότι ο αθλητισμός είναι χρήσιμος για τα μικρά παιδιά όπως εσύ? Ναι. Γιατί, Νικολέτα? Για την υγεία μας, έτσι, και για το μυαλό μας. Θα ήθελες να αφιερώσεις τη σημερινή σου εμφάνιση σε κάποιους ανθρώπους που αγαπάς πολύ? Στην οικογένειά σου? Σάρωσε σήμερα. Πού βγήκες πρώτος? Στο 50 και σε 1000. Πού θα ήθελες να αφιερώσεις αυτές τις πολύ σημαντικές νίκες σου? Σε ό,τι με στηρίζει. Σου αρέσει ο κλασικός αθλητισμός? Ναι. Θα ήθελες μια μέρα να φτάσεις σε ψηλότερους αγώνες? Ποια είναι τα προγνωστικά σου για την επόμενη εβδομάδα στους τελικούς όλων των δημοτικών? Να πω πρώτος. Μπράβο, στο εύχομαι ολόψυχα. Καλή συνέχεια. Πήγες πάρα πολύ καλά στο σπριτ. Το όνομά σου? Βασιλική. Βασιλική, θα ήθελα να μου πεις, το 50 που έτρεξες είναι πολύ δύσκολο αγώνισμα. Είχες δύσκολες αντιπάλους να αντιμετωπίσεις? Ναι, είχα πολύ δύσκολο. Βγήκες δεύτερη. Ναι. Χάρηκες για αυτή τη θέση? Ναι, καλή. Σε ποιους θα ήθελες να αφιερώσεις αυτή την πολύ σημαντική επιτυχία σου αλλά και συμμετοχή σου σήμερα? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι καλή συνέχεια. Αργυρό, μετά το ύψος, νικήτρια στα 50 μέτρα. Εξαιρετική κούρσα σου, πολύ δυνατές οι αντίπαλοι που έτρεξες μαζί τους. Θα ήθελα να μου πεις, σ' αρέσει πιο πολύ το σπίριτ από το ύψος που έλαβες μέρος? Ναι. Θεωρείς ότι είσαι γρήγορη, μπορείς να βελτιωθείς ακόμα περισσότερο με κατάλληλη προπόνηση? Ναι. Σε ποιους θα ήθελες να αφιερώσεις τη σημερινή σου νίκη και προφανώς και την επόμενη εβδομάδα θα πας και για μετάλλιο?